Φίλες και φίλοι της αθλητικής ανασκόπησης, καλησπέρα. Σας καλησπερίζω για ακόμα μία φορά και καλησπερίζω τους δύο εκλεκτούς φίλους και προπονητές, τον Γρηγόρη τον Πανίδη και τον Γιώργο τον Τζέπουρα. Η αθλητική ανασκόπηση βρίσκεται στο ενωσιακό γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης και με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηγόντων ως προπονητές στις κατηγορίες K15 και K17 έχω μαζί μου και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ στην παρέα τον Γρηγόρη τον Πανίδη και τον Γιώργο τον Τζέπουρα. Γρηγόρη και Γιώργο, μπορούμε να μιλάμε στον ενικό, γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχόμαστε δημιουργικό ξεκίνημα και έργο και από τους δυο σας. Ξέρουμε πώς δουλεύετε, έχουμε γνώση για το τι μπορείτε να προσφέρετε στα ενωσιακά τμήματα της ΕΠΣ Κοζάνης και πιστεύουμε ότι με καλή διάθεση θα σας συντροφεύουμε, θα είμαστε δίπλα σας και δίπλα στα παιδιά να τα βοηθήσουμε και να προβάλλουμε το έργο των παιδιών μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον Γρηγόρη τον Πανίδη. Coach, αναλάβατε αυτό μαζί με τον Γιώργο, αναλάβατε αυτό το κομμάτι των δύο κατηγοριών και ξεκινήσατε εδώ και καιρό να προσπαθήσετε να ανασυγκροτήσετε αυτές τις δύο κατηγορίες. Με την ευκαιρία να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι υπάρχει και αγώνας πρωταθλήματος την Τετάρτη, θα το ανακοινώσετε εσείς. Θέλω λίγο να μου πεις, Γρηγόρη, αυτό το ξεκίνημα. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για την Ένωση και για τα νεαρά τα παιδιά. Τι θα προσπαθήσετε να προσδώσετε σε αυτό το ξεκίνημα ως προπονητές? Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε να αναλάβουμε τις τύχες της ΕΠΣ Κοζάνης. Μία ΕΠΣ η οποία από τότε που θυμάμαι και σαν ποδοσφαιριστές που είμαστε και σαν προπονητές αργότερα σε τα παλιότερα χρόνια, είναι μια μεγάλη τιμή να μπορεί να εκπροσωπείς μια μεγάλη, τόσο μεγάλη ένωση. Στη δική μας περίπτωση, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε και την παλιότερη καλή δουλειά των προηγούμενων προκατόχων προπονητών που έχουν φέρει εδώ, σε αυτό το επίπεδο, και γι' αυτό είναι η δικιά μας έτσι, η δουλειά γίνεται ακόμα πιο εύκολο, γιατί έχουν φτιάξει μια καλή υποδομή και να μπορεί να συνεχιστεί και από εμάς το ίδιο καλά, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κι εμείς, εάν είμαστε λίγο περισσότερο τυχεροί, να δημιουργήσουμε ένα καλό σύνολο ανταγωνιστικό και να πετύχουμε σαν Κοζάνη τους στόχους που έχουμε θέσει. Γιώργος Τσέπουρας. Γιώργο, τα λέμε και όποτε βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα, όπως και τον Γρηγόρη, για την τιμή που μας κάνεις εδώ να μιλήσεις στην αθλητική ανασκόπηση. Ξεκινάτε από κοινού μια κοινή προσπάθεια. Οι συνθήκες είναι βίωνες. Νομίζω ότι όλη η ΕΠΣ θα πέσει σε εισαγωγικά πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Γιώργο, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εσύ και ο Γρηγόρης τα τμήματα υποδομής. Υπάρχει ποδοσφαιρικό μέλλον στην περιοχή μας? Καταρχήν να πω αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, ότι είναι μεγάλη τιμή η επιλογή και ευχαριστούμε πολύ το Συμβούλιο της ΕΠΣ Κοζάνης που μας επέλεξε να είμαστε σε αυτή τη θέση, προπονητές των νυχτών ομάδων. Είναι μεγάλη τιμή για μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να πετύχουμε αυτά που έχουμε θέσει στο στόχο. Γνωρίζουμε καλά και ήδη τα τμήματα υποδομών, καθώς είμαστε προπονητές 10 χρόνια σε ακαδημίες, ξέρουμε τι υλικό υπάρχει. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τους καλύτερους για να διακριθεί η ομάδα, ο νομός μας, και τα παιδιά κυρίως, και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Οι συνθήκες δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο εύκολες, γιατί αργήσαμε, έγιναν όλα πολύ γρήγορα, δηλαδή από τέλη Νοεμβρίου μέχρι μέσα σε δύο εβδομάδες έπρεπε να κάνουμε τις επιλογές, να φτιάξουμε την ομάδα. Ήταν λίγο και λόγω COVID, πολλά παιδιά νοσούσαν με κορονοϊό, δηλαδή ακόμα και τώρα οι επιλογές είναι περιορισμένες, θα έλεγα, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε το στόχο μας.
Γρηγόρη, να πούμε την Τετάρτη τι ακριβώς, πέρα από τη διαδικασία της προπόνησης και της επιλογής πλέον των παιδιών, για πες μας λίγο την Τετάρτη, τι να περιμένει ο κόσμος από την ΕΠΣ, από τις κατηγορίες. Ξεκινάνε τα παιχνίδια των ομίλων. Βρισκόμαστε σε ένα ομίλο με 8 ομάδες. Να πούμε λίγο τις ομάδες. Οι ομάδες είναι από την ΕΠΣ Κυρκής, ΕΠΣ Μαθίας, ΕΠΣ Πιερίας, ΕΠΣ Φλόρινας, ΕΠΣ Ξεραβενών, ΕΠΣ Καστοριάς, με την οποία θα παίξουμε κιόλας, και εμείς. Ο όμιλος είναι, αφού τελειώσουν τους ομίλους, οι πρώτοι δύο περνάνε και διασταυρώνονται με τον όμιλο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε λίγο για την κατηγορία των K15, από πόσα άτομα αποτελείται, πόσους ποδοσφαιριστές, όπως επίσης να μας πει μετά ο Γιώργος ο Τσέπουρας, την K17. Η ομάδα του K15 αποτελείται από ουσιαστικά 24 επιλογές, λόγω και COVID που θέλαμε να φοβόμαστε μην προκύψει κάτι αναπάντεχο, και γι' αυτό τον λόγο προχωρήσαμε και σε τέτοιο. Θα κρατήσουμε όμως από αυτούς τους 24 στη συνέχεια τους 20 ποδοσφαιριστές για την αποστολή μας την Τετάρτη. Ωραία. Γιώργο, η K17. Στην K17 η διαλογική υπάρχει. Έχουμε ένα αριθμό 24 ποδοσφαιριστών. Η αποστολή αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές του αγώνα. Οπότε αναγκαστικά θα έχουμε 20 ποδοσφαιριστές την Τετάρτη. Αλλά αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, ότι κρατάμε ένα μεγάλο αριθμό παιχτών, γιατί σε κάθε προπόνηση έχουμε απολύες λόγω κορονοϊού και θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο όσον αφορά. Ωραία, και να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την μικρή συνέντευξη τύπου. Θέλω να ξεκινήσω από τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει το ποδόσφαιρο της Ένωσης Κοζάνης? Προσπαθώ να κάνω μικρά όνειρα σε αυτό το κομμάτι για την Ένωση. Σίγουρα η υποδομή υπάρχει και θεωρώ ότι επειδή εμείς σαν Ένωση ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα και από τις άλλες ΕΠΣ, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα υπέρ μας και να παίρνοντας έτσι βήμα-βήμα να προχωρήσουμε τη σειρά των αγώνων όσο πιο καλά γίνεται. Αν μπούμε αρχικά καλά σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Γιώργο, ο coach είπε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα με αυτή την προσπάθεια? Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, το δείχνουν, το βλέπουμε στις προπονήσεις που κάνουμε και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τα απεξέλθουμε στην κάθε πρόκληση. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλό υλικό και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες, αρκεί να το δείξουμε στο γήπεδο και να φανούμε εντάξει το προσδοκιό σας. Εγώ θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ που δεχτήκατε να μιλήσετε στην Αθλητική Ανασκόπηση. Εύχομαι οι στόχοι πρώτα απ' όλα των παιδιών να γίνουν πραγματικότητα και μετέπειτα και οι δικοί σας στόχοι να γίνουν πραγματικότητα. Ένα μεγάλο στοίχημα για την Ένωση και για τις κατηγορίες της Ένωσης. Μια καινούργια προσπάθεια της καινούργιας διοίκησης του Πρόεδρου του Γιάννη του Αποστόλου και των υπόλοιπων όλων συμβούλων. Και νομίζω ότι, όπως είπα και από την αρχή, θα είμαστε εδώ κοντά σας να προσπαθούμε να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια με όποιο τρόπο μπορούμε, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον των παιδιών είναι το ποδόσφαιρο, παράλληλα με τα μαθήματά τους, αυτό να το πούμε για ακόμα μια φορά, και θα προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί σας σε ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Μεγάλη μας χαρά, να χαρούμε πολύ γιατί να δείξετε. Ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές και όσο θέλουν για αυτοί, τόσο καλύτερα για αυτούς. Εμείς είμαστε ουσιαστικά εδώ, ο ρόλος μας είναι διεκπαιρετικός, όσο δυνατόν καλύτερα να βοηθήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Γιώργο. Συμφωνώ με τον Γρηγόρη. Καλές γιορτές να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές, υγεία. Σύντομα να βγούμε από όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά χρόνια πολλά. Καλές γιορτές και από εμάς. Ευχαριστώ πολύ.